Λοιπόν, μαζί μου, όπως είπαμε εδώ στο στούντιο του Α, είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, το όνομα το οποίο χρησιμοποίησαν οι βομβιστές που ήθελαν να χτυπήσουν το Σόιμπλε στο πρώτο πακέτο βόμβα. Τα πράγματα δυσκολεύουν και σοβαρεύουν, κύριε Γεωργιάδη. Είναι προφανές ότι είμαστε μπροστά σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Στο πρώτο πακέτο βόμβα το δικό σας όνομα, στο δεύτερο πακέτο το όνομα του κύριου Κικίλια. Καταρχάς, είναι μια συνολική στοχοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κικίλιας είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε και οι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και είμαστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Άρα είναι προφανές ότι η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, ή όπως αλλιώς λέγονται αυτά τα παλιόπαιδα, αυτοί οι τρομοκράτες, έχουν στοχοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ το μεγάλο ερώτημα, κύριε Σρόιτερ, είναι πώς έχουν φύγει αυτά τα πακέτα από την Ελλάδα. Πώς πέρασαν, λέτε, πώς έφυγαν έξω. Εάν πράγματι έχουν σταλεί από την Ελλάδα, όπως μας κατηγορούν οι γερμανικές αρχές, δεν ξέρω ακόμα τι λένε οι γαλλικές αρχές. Αλλά οι γερμανικές αρχές έχουν στείλει ήδη ανακοίνωση ότι θέλουν άμεση διελεύκανση από την Ελλάδα πως έφυγε το πακέτο. Ναι. Φαντάζεστε, κύριε Σρόιτερ, ότι κάποιοι άνθρωποι σε ένα αεροπλάνο όπου στις αποσκευές από κάτω υπήρχε μια βόμβα και τότε κάποιοι άλλοι πηγαίναν στο Παρίσι ήταν σε ένα αεροπλάνο που είχαν στις αποσκευές μια άλλη βόμβα. Μα τι γίνεται επιτέλους με το ελληνικό κράτος. Εγώ φαντάζομαι τι θα είχε συμβεί, κύριε Γεωργιάδη, αν αυτό το πακέτο το οποίο σταμάτησε στις αρχές ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας έσκαγε στα χέρια του Σόιμπλε είτε τραυματίζοντας είτε σκοτώνοντας. Μα είδατε ότι σήμερα όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πόσα πακέτα έχουν στείλει. Αποκαλύπτεται, επαναλαμβάνω, αν έχουν φύγει από την Ελλάδα τα πακέτα. Ότι όλο το σύστημα των ελληνικών ταχυδρομείων δημιουργεί ένα τεράστιο κενό ασφαλείας για τη χώρα. Οι σχέσεις της χώρας μας με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους τίθεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και όλα αυτά η κυβέρνηση δεν ξέρω ακριβώς πώς τα αντιμετωπίζει. Τώρα, θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει. Γράφουν το όνομα Άδωνης Γεωργιάδης πάνω στο φάκελο για το Σόιμπλε με την ελπίδα ότι επειδή είστε ένα πρόσωπο που είστε μέσα στα πράγματα της πολιτικής αυτήν την ώρα, θα έφτανε πιο εύκολα ο φάκελος στα χέρια του Σόιμπλε, ή γράφουν το δικό σας όνομα επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα με εσάς και στοχοποιούν και εσάς προσωπικά. Πιστεύω περισσότερο έχει να κάνει με τη στοχοποίηση δική μου και τώρα και του Βασίλη του Κικίλια παρά το πρώτο. Mm-hmm. Κανένα πακέτο, ό,τι όνομα και να γράφει, δεν πρέπει να περάσει χωρίς έλεγχο από τη Γερμανία. Αυτό το ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά. Σίγουρα, αν βάλουν το όνομα ενός γνωστού ανθρώπου, κάνουν λίγο πιο αληθοφανή την αποστολή. Αυτό να το δεχθώ. Αλλά να περιμένει τώρα στα αλήθεια τρομοκράτης ότι επειδή θα βάλουν Άδωνης Γεωργιάδης ή Βασίλης Κικίλιας, θα περάσει με τον έλεγχο να το ανοίξει κάποιος άλλος, θα φτάσει στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Πολ Τόμψεν σήμερα, αυτό νομίζω ότι είναι αστείο. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Στοχοποιούν εμένα. Στοχοποιούν τώρα τον Κικίλια. Στοχοποιούν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από την άκρα αριστερά και μην έχετε αμφιβολία, κύριε Σρόιτερ. Εάν τώρα εγώ ήμουν αριστερός πολιτικός, εγώ δηλώνω δεξιός φιλελεύθερος. Εάν ήμουν αριστερός και τώρα δεν είχαμε μία οργάνωση που αυτοτοποθετείται στην άκρα αριστερά και στέλνει τις προκηρύξεις στο Intimedia, αλλά ήταν μία ναζιστική οργάνωση, μία ακροδεξιά οργάνωση και έστειλε τις επιστολές στο στόχο, ας πούμε, στη Χρυσή Αυγή. Εάν συνέβαινε το ανάποδο, σήμερα στην Ελλάδα γινόταν ο χαμός. Θα ήταν όλα τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή, θα είχαμε ειδική συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της Βουλής θα έκανε ημερίδες, θα λέγαμε αν συναγερμός για την κοινωνία. Τώρα, επειδή είναι από το χώρο της άκρας αριστεράς, όπως αυτοί αυτοτοποθετούνται, τώρα εντάξει, είναι τα κακόμοιρα τα παιδιά που είναι επαναστάτες και δεν κάνουν. Υπάρχει συναγερμός στην αστυνομία πάντως. Όχι ο ανάλογος, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι ο ανάλογος συναγερμός. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια στην πατρίδα μας υπήρχε μια τρομακτική ασυλία σε αυτή την πλευρά. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Τρομακτική ασυλία. Εδώ βλέπετε, τώρα που ο κύριος Τόσκας και σωστά μπαίνει και αδειάζει τις καταλήψεις των κατηλημένων κτηρίων στους αναρχικούς, βγαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθενται στον κύριο Τόσκα, στον δικό του υπουργό. Να μην κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε αυτά, κύριε Σρόιτερ. Να τα βλέπουμε όλα, όπως είναι στην Ελλάδα. Πριν δύο μέρες. Εδώ μου βάζουν βόμβα στο βιβλιοπωλείο, συγγνώμη, πρέπει να το πω αυτό. Αυτό θα σας έλεγα. Και εγώ το υποτίμησα στην αρχή. Νόμιζα ότι πρόκειται για γκαζάκια. Και τελικά απεδείχθηκε ότι ήταν ορολογιακός μηχανισμός με συνδεσμολογία, μια κανονική τρομοκρατική επίθεση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει, υποτίθεται, ανακοίνωση καταδίκης και έχει 15 λέξεις καταδίκης, 43 λέξεις λάσπη. 43 λέξεις λάσπη στην ανακοίνωση καταδίκης. Τι συζητάμε τώρα. Από απορία, για να κλείσουμε. Πόσες επιθέσεις έχετε δεχθεί συνολικά, εμπριστικές. Στο βιβλιοπωλείο 19. Όμως αυτή, η προχθεσινή, η χθεσινή μάλλον, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Όλες οι προηγούμενες ήταν από τον αντιεξουσιαστικό λεγόμενο χώρο. Ήταν απλές επιθέσεις. Η χθεσινή ήταν τρομοκρατική επίθεση. Και νομίζω, κύριε Σρόιτερ, ότι τα πράγματα στην Ελλάδα αρχίζουν και σοβαρεύουν. Αρχίζουν πραγματικά και σοβαρεύουν και η κυβέρνηση ελπίζω να μην χάσει τον έλεγχο σε αυτό το κρίσιμο. Πραγματικά σημείο. Ναι. Για τη χώρα μας ήταν καταστροφικό. Ας ευχηθούμε ότι δεν υπάρχουν άλλα πακέτα που, όπως είπατε, κυκλοφορούν κάπου στην Ευρώπη με αεροπλάνα και θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα.